Γεια σου και καλώς ήρθες στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα το βίντεο μας είναι έτσι λίγο πιο εκπαιδευτικό, γιατί θα σου παραθέσω οδηγίες για το πώς θα πλέξουμε κάποιες βασικές τεχνικές, όπως είναι το άριχτο και τα μισά ποδαράκια που θα δούμε, και αυτά τα δύο ένα μίξ μαζί θα τα δούμε. Το σχεδιάκι λοιπόν που θα δημιουργήσουμε θα παρτίζεται από άριχτα και μισά ποδαράκια. Είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα που θα μας χαρίσει ο συνδυασμός αυτών των δύο, και νομίζω μπορείς και όλες να το παρατηρήσεις πως εναλλάσσετε από τη μία σειρά στην άλλη, αλλά και το αποτέλεσμα έως αυτό το σημείο ότι είναι όντως εντυπωσιακό. Οπότε εγώ θα σου προτείνω αυτή την ιδέα, άμα θέλεις να αξιοποιήσεις νέα σχέδια, άμα θες να δημιουργήσεις νέα σχέδια στα πλεκτά σου. Οπότε πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Καλή διασκέδαση. Ξεκινάω για να σας συστήσω το κουβάρι που θα χρησιμοποιήσω για το σημερινό μας εγχείρημα. 150 γραμμάρια, 150 μέτρα, για βελονάκι νούμερο 5,5, και 6 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πολύ όμορφο, 100% πολυακριλικό, και το χρώμα του είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γκρι ροζ, να το πω, παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν το πλεκτό μας με τον αρχικό μας κόμπο, και έπειτα να κάνουμε ένα γαϊτανάκι από 12 αλυσίδες. Χρησιμοποιώ βελονάκι νούμερο 6, έχω κάνει 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 αλυσίδες, και αυτό είναι το πλάτος που θα έχει το σημερινό πλεχτό μας. Μπορεί κάποιος ίσως να θέλει λιγότερες ή περισσότερες, οπότε να παίξει με τα αντίστοιχα πολλαπλάσια. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Έκανα δύο πλέον αλυσίδες και πάμε να ξεκινήσουμε το πλεκτό μας, για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, κατευθείαν θα αφήσω τους δύο πρώτους πόντους και θα μπω στον τρίτο για να πλέξω ένα άριχτο. Στη συνέχεια μπαίνω σε αυτό το άριχτο που δημιούργησα, για να πάμε να πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι. Στην ουσία λοιπόν το βελονάκι μου μπήκε στο άριχτο που δημιούργησα και μετά πήρα νήμα για να μπω στον διπλανό πόντο και να ολοκληρώσω με μισό ποδαράκι. Εννοείται, θα το δούμε ξανά και ξανά στην πορεία, οπότε όπως βλέπεις στο πόντο που δημιούργησα το μισό ποδαράκι έκανα άριχτο και μετά προχωράω με μισό ποδαράκι. Λοιπόν, εδώ στον πόντο όπου τελείωσα μπαίνω για να κάνω άριχτο και μισό ποδαράκι. Ωραία, πάμε να το δούμε. Μέχρι αυτό το σημείο έτσι φαίνεται το πλεχτό και νομίζω η εναλλαγή είναι εμφανής. Οπότε, λοιπόν, στο σημείο αυτό, αυτό που κάνω είναι ότι στον πόντο που έπλεξα το μισό ποδαράκι, εκεί τοποθετώ το βελονάκι μου για να κάνω άριχτο. Ύστερα παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο που βρίσκεται στη βάση μου για να πλέξω μισό ποδαράκι. Μπαίνω στον πόντο που τελείωσε το μισό ποδαράκι για να πλέξω άριχτο και μετά μισό ποδαράκι. Εδώ είμαι και μετά πάω στον τελευταίο πόντο όπου θα ολοκληρώσουμε την πρώτη σειρά. Λοιπόν, ύστερα κάνω μία αλυσίδα, γυρίζω και τοποθετώ το βελονάκι μου εδώ στη ράχη του κουβαριού και πλέκω ένα άριχτο. Και ύστερα το νήμα μου θα μπει στον πόντο που έκανα το άριχτο. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον διπλανό πόντο για να πλέξω ένα μισό ποδαράκι.
Μετά παίρνω στον πόντο τον ίδιο και πλέκουμε μισό ποδαράκι. Μπαίνω στον πόντο τελευταίο και πλέκουμε μισό ποδαράκι. Και έτσι συνεχίζω με μισά ποδαράκια την σειρά. Και ο τελευταίος πόντος της δεύτερης σειράς ολοκληρώνεται με μισό ποδαράκι και δύο σειρές. Οι πρώτες είναι έτοιμες, βλέπουμε πως φαίνεται από την μπροστινή και από την πίσω όψη. Και συνεχίζω στην επόμενη σειρά που πάλι θα κάνω έναν πόντο και γυρίζω και ξεκινάω με άριχτο. Μετά μπαίνω στον πόντο αυτό στο άριχτο. Έχω δύο θηλιά στο βελονάκι, ξαναμπαίνω, περωνύμαι και ξαναμπαίνω στο διπλανό πόντο για να έχω εν τέλει τρεις θηλιά στο βελονάκι και από εκεί μέσα να περάσει το νήμα μου και να ολοκληρώσω το μισό ποδαράκι. Και έτσι θα συνεχίσω κάθε σειρά μέχρι να φτάσουμε στο μήκος που θέλουμε. Έτσι λοιπόν έχω πλέξει μερικές σειρές παραπάνω και βλέπετε το μοτίβο πως έχει δημιουργηθεί. Επομένως ξεκινάμε κάθε σειρά με ένα άριχτο και προχωράμε μέχρι το τέλος της σειράς με τα μισά ποδαράκια αφού είδες τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο τα δημιουργούμε. Πάρα πολύ όμορφη και προστινική πίσω όψη, μου αρέσει το σχεδιάκι, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον και εσείς και να το αξιοποιήσετε για να δημιουργήσετε και τα δικά σας πολύ όμορφα πλεκτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, φιλάκια, γεια σας!